Ο μόνος λόγος που οι φωνές του Σαρκοζή φόβησαν τον κύριο Παπανδρέου ήταν επειδή ο κύριος Παπανδρέου, θα χρησιμοποιήσω μια σκληρή έκφραση, είχε τη φωνιά του λερωμένη. Ο ίδιος είχε στόχο να χρησιμοποιήσει το δημοψήφισμα για να εκβιάσει τον ελληνικό λαό μέσα ή έξω από το ευρώ. Και όταν ο άλλος του είπε αυτό θα κάνεις, τι να πει, αφού αυτό είχε σκοπό να κάνει, το δέχτηκε. Και μετά, βέβαια, το βγήκε το αεροπλάνο, ο Βενιζέλος τον είχε διάσει. Για να ξεμπερδεύουμε αυτό. Οπότε, όταν πας για να μην διαπραγματευτείς και να υποκύψεις και δεν έχεις στόχο να χρησιμοποιήσεις το βέτο, τότε ο άλλος βεβαίως θα σου βάλει ό,τι φωνές θέλει για να, κάνει, να σε εξευθελίσει όσο εκείνος έχει ανάγκη. Έτσι. Μια κυβέρνηση εθνικά υπερήφανη και ευρωπαϊστική και μια κυβέρνηση που καταλαβαίνει ότι ο μεγαλύτερος εχθρός για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή είναι ο Μερκελισμός. Έτσι. Θα ασκήσει το βέτο που του δίνει το δικαίωμα το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όμως, και τώρα πάμε στο δικό σας κείμενο. Η απειλή και ο εκβιασμός δεν θα γίνει μέσα στην σύνοδο κορυφής. Θα γίνει στο τηλέφωνο. Θα γίνει στους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να μην σας πω ότι θα την ανακοινώσει την απειλή ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος στον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα είναι. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ακόμα, αλλά μπορούμε να φανταστούμε. Και το ερώτημα είναι, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πώς θα διευθετήσει, πώς θα σχεδιάσει την απάντηση στην παράνομη, παράτυπη, αντισυνταγματική, αντισυνθηκική απειλή, την οποία όμως θα την ακούσουμε, και αυτό το ξαναλέω άλλη μια φορά, στην ελληνική γλώσσα από το στόμα του Έλληνα διοικητή της Κεντρικής Τράπεζάς μας, ο οποίος θα πει, κύριε Τσίπρα, εάν δεν προσυπογράψεις τα τάσα πιταγάς του μνημονίου ή και των μνημονίων που θα μπορεί να τα λένε και μνημόνια, θα το ονομάσουμε κάτι άλλο, από φιλμισμούς πάνε καλά, έτσι, την επόμενη εβδομάδα έχουν κλείσει όλες τις τράπεζες. Εδώ, επειδή είναι αντιθεσμικό αυτό, είναι κρυφό, δεν θα ακουστεί ποτέ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εδώ πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την απάντηση που θα έχουμε. Η δική μου απάντηση θα ήταν κλείστες. Και αν εσύ τις κλείσεις, εγώ θα σου εξασφαλίσω ότι η BNP Paribas δεν θα υπάρχει αύριο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και είναι καλύτερο να μην την κάνουμε αυτή τη στιγμή.